Η ευκαιρία να αναδειχθεί για μία ακόμη φορά η βασική αιτία των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων που δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη οδηγική συμπεριφορά δόθηκε δυστυχώς σε λίγο κόσμο στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΕΠ Υγείας του ΟΚΠΑΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης. Η ασφάλεια και ο πολιτισμός στο δρόμο ήταν το θέμα της εκδήλωσης, στην οποία αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες και εισηγήσεις από εκπροσώπους υπηρεσιών, συλλόγων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ο διοικητής του τμήματος Τροχέας Ιωαννίνων, Γιώργιος Αζέλης, μίλησε για τις αρμοδιότητες των τμήματων, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αυτοκινήτου, ο πρόεδρος Χρήστος Σαριγιαννίδης τόνισε πως ο οδηγός είναι η βασική αιτία πρόκλησης των ατυχημάτων. Από την εμπειρία μας έχουμε δει πως όταν υπάρχει αυτοκίνητο της τροχέας το οποίο βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, προλαμβάνουμε πολλά τροχαία ατυχήματα, δηλαδή ο οδηγός ο οποίος κινείται σε αυτό το δίκτυο έχει το μυαλό του γιατί γνωρίζει ότι σε αυτό το δίκτυο υπάρχει τροχέα. Οπότε σκέφτεται ότι μπορεί άμα κάνω κάποια παράβαση να έρθει και να με γράψει τροχέα. Δυστυχώς πάλι φτάνουμε στο σημείο της επιβολής του προστίμου. Αλλά η πρόληψη έχει αυτό το σκοπό, δεν γίνεται διαφορετικά. Που το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται και στα γεωταχή που έχουμε όλοι και κυκλοδρόμηση στους δρόμους. Για μας πιστεύουμε ότι ο κύριος λόγος των τροχαίων ατυχημάτων είναι ο οδηγός. Γιατί ο οδηγός χειρίζεται το αυτοκίνητο και ξέρει τον δρόμο που περπατάει. Ο Θωμάς Κακαδιάρης, διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας της ΜΟΤΟΕ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παροχή δυνατότητα στους ανήλικους να οδηγούν με τη συγκατάθεση γονέων και κηδεμόνων μοτοποδήλατα. Το μόνο όχημα που μπορεί κάποιος να οδηγήσει ενώ δεν είναι ενήλικος με υπογραφή του πατέρα του και μετά από την εκπαίδευση και τις εξετάσεις είναι το μοτοποδήλατο. Όλα τα άλλα είναι ενήλικος. Βάζουν δηλαδή στους δρόμους νέα παιδιά, ανήλικα, ζητώντας ευθύνες ενηλίκων. Κάνουμε καλά. Κάνουμε πολύ καλά και θα κάναμε καλύτερα αν εκμεταλλευόμαστε την κοινοτική οδηγία και δεν κάναμε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Ξέρετε τι κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό. Σας βλέπω εγώ τώρα. Όχι, είναι το δάχτυλο μπροστά. Δεν σας βλέπω. Γύρω μας οδηγούν παιδιά των 15 και 16 ετών και αντί να θεσμοθετήσουμε την εκπαίδευση και την εξέταση, είμαστε έτοιμοι να θυμώσουμε και να μαλώσουμε όποιον το συζητήσει. Η Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς, παρουσίασε στοιχεία και γραφήματα σχετικά με τους αριθμούς των ατυχημάτων, τους αριθμούς των θυμάτων και των τραυματιών, αλλά και τις αιτίες πρόκλησης των ατυχημάτων. Οι πιο τρυφερές και οι πιο παραγωγικές ηλικίες πλήττονται από τα τροχαία. Και όταν γνωρίζουμε ότι οι ηλικίες 15 ως 29 κατεξοχήν πλήττονται από τα τροχαία, πώς μπορούμε να μιλάμε για δίπλωμα στα 17 που συζητιέται αυτές τις μέρες και με κάλεσαν για το μεσημέρι και μίλησα στο Βήμα FM για αυτό το θέμα. Και η θέση μας είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτό το θέμα όταν δεν έχουμε λύσει άλλα προβλήματα που είναι τόσο σοβαρά. Και όταν δεν είναι μόνο θέμα δεξιοτήτων, αλλά και εμπειρίας, αλλά και το ποιος θα είναι αυτός ο οδηγός, ο πατέρας, ο έμπειρος οδηγός που θα καθίσει δίπλα σε έναν έφηβο και θα είναι πραγματικά πιστοποιημένος και έτοιμος να δώσει σωστά πρότυπα στο νεαρό. Χαιρετισμό απευθύναν στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππος Τσουμάνης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Παπαδιώτης. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο, είτε ως οδηγοί, είτε ως πεζοί, είτε ως εποχούμενοι άλλων οχημάτων, είναι πάρα πολύ σημαντική και πέρα από τους άλλους παράγοντες, εξαρτάται και από την παιδεία και από τον πολιτισμό του καθενός μας.